Τότε ποιανού είναι. Του εισαγγελέα. Συμφωνήσετε εσείς. Όχι, εγώ θα συμφωνούσα. Εισαγγελικό, μα τη δικαιοσύνη. Εισαγγελίες είναι για τέτοια πράγματα, ακούστε, αλλά ούτε για αυτά κάνουν. Γιατί νομίζετε αν δεν ήταν τόσο γελοί άνθρωποι θα φτάναμε εκεί που φτάσαμε. Αν δεν ήταν τόσο μικροί και χαμηλοί. Εγώ χαίρομαι που είσαι αυστηρός. Είπε για μα έτσι, τον μέσα. Πνευματικό άνθρωπο για τα μάρμαρα που ξυλώσανε. Δεν το είπε, το είπε. Θα ήταν πιο όμορφο αν δεν υπήρχαν 20 τόνοι μάρμαρα. Δεν ήταν κατά της πλατείας. Τώρα είναι γνωστής εμβέλειας και κύρους ο άνθρωπος και η γραβίδα του. Τώρα για... είναι θεοκρατικός και εσείς δεν είστε. Δεν όχι, όχι. Πώς χαρακτήρισε τους ανθρώπους της πλατείας, βαρβάρους. Όχι. Το είπα. Την πράξη βάρβαρη. Δεν είναι βάρβαροι άνθρωποι της πλατείας γιατί πετάχτηκαν τα μάρμαρα. Είπα εγώ ούτε τέτοιο πράγμα. Δεν ούτε... θα είναι ούτε όταν πεταχτεί η οργή. Κύριε Διαναράς, εννοούσε τέτοιο πράγμα. Τις εκφυλίδες τις διαβάζω. Λοιπόν. Δέκα δεύτερα μια... Παρακαλώ κύριε Αρώτη. Προχθές κατέβαινα στην Επίδαυρο. Είναι η οδός Αθηνών Πατρών, η Εθνική. Θυμάστε πριν δύο μήνες ένα κίνημα το «Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω». Yeah. Και υποτίθεται ότι είχε βγει ο κύριος Μαγκριώτης και λέει θα κατέβουν τα, τα διόδια κτλ. Προχθές τον ακούω και λέει στην τηλεόραση δεν μπορεί να κατέβουν διότι οι εταιρείες με τις οποίες τα έχουμε παραδώσει κτλ. Έχουν υποβάσει και δεν το δέχονται. Οι εταιρείες δεν το δέχονται. Εγκατήργησε την απόφαση αυτή. Δεν μπορεί ο υπουργός να πει στις εταιρείες κατεβάσει. Και προχθές κατέβαινα γιατί περνάω την Εθνική Οδό λοιπόν και στα διόδια ήταν 2.80. Λέω, για να δω τι λέει, είναι 3 και 10 τώρα. Δηλαδή, αντί να κατέβουν, βάσει αυτών που λέγονταν, διότι πληρώνουμε δρόμους οι οποίοι δεν έγιναν, δεν θα γίνουν και δεν τους ακούσαμε ποτέ, πήγαν στο 3 και 10. Και λέω, συγγνώμη ρε παιδιά, κατηγορούσαν αυτούς οι οποίοι κάναν το κίνημα του «δεν πληρώνω» και τους εμέμφοντο. Και δεν έλεγε ένας ότι δεν είναι ότι έχουν άδικο, αλλά δεν μας αρέσει ο τρόπος που το κάνουν. Και προχθές διαπίστωσα ότι αυξήθηκαν αυτά. Κύριε Αρώνη, η σύμβαση για, για το δικό τμήμα από την Κόρινθο στην Πάτρα υπάρχουν δύο καταληκτικές ημερομηνίες. Έτσι. Για το πότε θα πάψουμε να πληρώνουμε. Η μία αφορά την διαδρομή μέχρι το Ξυλόκαστρο, η άλλη μέχρι το Αίγιο. Έχουν λήξει και δύο ημερομηνίες. Όποιος Έλληνας πληρώνει εκεί, είναι τεράστιο κορόιδο. Καταχρηστικά έχουν μπει τα διόδια αυτά, τα οποία μάλιστα αυξήθηκαν κιόλας από το περασμένο Πάσχα. Είναι ξεδιάντροπος ο τρόπος που λειτουργούν, ξεδιάντροπος ο τρόπος που συμπεριφέρονται, αλλά ξεδιάντροπη και η ανοχή του κράτους προς τα άτομα αυτά. Το πώς δεν επιτρέπει. Έτσι, το εξηγούμεθα. Δεν μπορείς λοιπόν να λες τους μπαταξίδες, τους ανθρώπους που δεν πληρώνουν, του κινήματος δεν πληρώνω, όταν εσύ έχεις τριπλοπληρώσει με τα λεφτά του στον δρόμο που δεν έγινε ποτέ και στο φινάλε, βλέπετε που καταλήγουν τα χρήματα του κόσμου. Στις τσέπες των πτωχευσάντων εντός εισαγωγικών. Δείτε τώρα για την πολιτική αντίδραση που λέγαμε νωρίτερα. Ο κύριος Βελόπουλος θεωρεί ότι εκείνος. Όχι, δεν είμαι κατά τέτοιο. Είπα και εγώ, είπα. Είμαι από τους πρώτους. Μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ, σας τιμά ιδιαίτερα. Δεν είναι κακό αυτό. Για το καλό της πατρίδας οποιοδήποτε, δεν είναι. Δείτε το λοιπόν. Το σκάνδαλο στον περιφερειακό της Σπάρτης στο τμήμα Σκούρα Πυρή πήρε διαστάσεις όταν έμειναν απλήρωτοι οι εργαζόμενοι που δούλευαν στη συγκεκριμένη εργολαβία. Πέντε από αυτούς κοινοποίησαν καταγγελία στους εισαγγελείς Ναυπλίου, Τρίπολης και Σπάρτης. Αυτή η εξέλιξη, σε συνδυασμό με την εισαγγελική έρευνα που είχε ξεκινήσει για την εκταμείευση των 17 εκατομμυρίων από τον εργολάβο, τράβηξε την προσοχή των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, Παναγιώτη Λαφαζάνη και Μιχάλη Κριτσοτάκη, που κατέθεσαν ερώτηση στη Βουλή στις 12 Μαΐου 2011, ρωτώντας τους αρμόδιους υπουργούς οικονομικών, υποδομών, μεταφορών και δικτύων, εσωτερικών, αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Μεταξύ των ερωτήσεων που υπέβαλαν ήταν και οι εξής. Ποιος είναι ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου, ποιος ο προϋπολογισμός της σύμβασης, αληθεύει ότι ο προϋπολογισμός ολοκλήρωσης του έργου είναι υπερδιπλάσιος της αρχικής σύμβασης και γιατί. Τι συνέβη και ο ανάδοχος του έργου αυτού κηρύχθηκε έκπτωτος, αληθεύει ότι ο ανάδοχος είχε πάρει 5,5 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω από το ύψος του έργου που είχε υλοποιήσει. Για ποιο λόγο δεν έχουν καταβληθεί όπως καταγγέλουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι τα δεδουλευμένα, τη στιγμή που ο εργολάβος εισέπραξε ποσό 5,5 εκατομμυρίων ευρώ το 2010 για εργασίες που ποτέ δεν εκτέλεσε. Οι ερωτώντες βουλευτές, Λαφαζάνης Παναγιώτης, Κριτσοτάκης Μιχάλης. Λοιπόν, ο κ. Λαυρόπουλος είπε ότι το έργο αυτό άρχισε από τη Νέα Δημοκρατία, την ευθύνη έχει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δείτε όμως πόσο ενδιαφέρον έχει η συνέχεια του έργου. Διότι αυτοί οι δύο πάνε πακέτο τελικά.
Είναι προκλητικά πάντως τα ποσά που ακούμε, έτσι. Δηλαδή είναι ασύλληπτα. Εντάξει, συνδρόμους έκαναν, τι θέλατε. Είναι προκλητικά. Ναι, γιατί από την εκπαίδευση κάνουν οικονομία. Δεν κάνετε έτσι τώρα. Σαφώς και τα κονδύλια. Μα να σας πω κάτι όμως. Έχω τσακωθεί με πολύ καλούς μου φίλους. Έχω αναλώσει όλη μου τη ζωή για τους εργαζόμενους, για το δίκαιο των εργαζομένων, για τους απεργιακούς αγώνες και τις κινητοποιήσεις. Αλλά θέλω να σου το πω εδώ δημόσια τώρα. Δεν υπάρχει ούτε επιχειρηματική συνείδηση, αλλά δεν υπάρχει εργατική συνείδηση σε αυτόν τον τόπο. Υπάρχουν δύο κατηγορίες και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό πάρα πολύ καλά. Υπάρχουν. Δυστυχώς, αυτή η βρώμικη εξουσία δημιούργησε την παρεξουσία της. Και φυγόκεντρες δυνάμεις γύρω-γύρω δεν μπόρεσαν να αποδεσμεύσουν ούτε τον και να γλιτώσουν, να περισσώσουν ούτε τον συνδικαλισμό, ούτε τους αγώνες για τη δημοκρατία, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Δείτε λοιπόν τι συμβαίνει. Κάποτε υπήρχε η καθεστική τάξη, τώρα υπάρχει η καθεστωτική τάξη. Και δυστυχώς αυτή είναι χειρότερη από την προηγούμενη. Για ποιο λόγο? Γυρνάω στην περιφέρεια και ανοίγει η καρδιά μου γιατί βλέπω τους άλλους Έλληνες. Εκείνους που βαριά αγωνίζονται για το μεροκάματο, είτε δουλεύουν στη φάμπρικα, είτε δουλεύουν στα χωράφια, σκληρά βγάζουν το ψωμί τους, αλλά είναι χαρούμενοι άνθρωποι και ευτυχισμένοι, τους βλέπεις. Δεν πεινάνε ακόμα, υποφέρουν, αλλά υποφέρουν με αξιοπρέπεια και τους βλέπεις. Στα αστικά κέντρα, τα μεγάλα αστικά κέντρα, ο συνδικαλισμός, χρησιμοποιώντας το δίκαιο του εργάτη ως προμετωπίδα, εξευτέλισε το δικαίωμα της εργατικής τάξης να έχει το κεφάλι ψηλά, γιατί δεν υπάρχει εργατική συνείδηση. Και από εκεί και πέρα άρχισε το κακό. Δεν υπάρχει επιχειρηματική συνείδηση, πρόκειται για καουμπόιδες χαρτζηλικοδίαιτους από το κράτος, δηλαδή ο ιδιωτικός τομέας είναι όλος ο ιδιωτικός τομέας πλέον, στην πλειοψηφία του πρέπει να πούμε, όχι όλος, στην πλειοψηφία του όμως είναι καρτικοδίαιτος. Και έτσι έμαθα να ζουν. Και να τα βρίσκουν με τους συνδικαλιστές, να έχουν γίνει μια ωραία παρέα, ξεσήκωναν τον κόσμο, τον κατέβαζαν στους δρόμους από το πρωί ως το βράδυ. Δεν υπάρχει επιχείρηση που μπορεί να δουλέψει με αυτή την τακτική. Αλλά δεν τον κατέβαζαν τον κόσμο για τα δικαιώματά του. Τον κατέβαζαν... Για τα συμφέροντά τους. Ακριβώς. Για τη διαπραγματευτική τους δύναμη. Θυμάστε τι έγινε εδώ μέσα. Τους πιάσαμε παντού. Τοκογλυφίες έκαναν, εκβιασμούς έκαναν. Με δολοφονίες απειλούσαν τους όποιους είχαν μαζί τους παρεδώσει. Οι ιδεϊτζίδες. Οι ιδεϊτζίδες. Γιατί μόνο οι ιδεϊτζίδες. Μόνο οι ιδεϊτζίδες. Τι λέτε τώρα. 100 θέσεις εργασίας στα ΕΛΤΑ, 100 θέσεις εργασίας είχαν για πάρη τους και για τους δικούς τους ανθρώπους και χάθηκε η επαγγελματική συνείδηση. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Η εργατική συνείδηση. Αυτή η επαγγελματική συνείδηση. Έχουν ενστάσεις. Πείτε μου, μα το ξέρω, έχω κι εγώ ενστάσεις και είμαι μαζί σας. Αλλά αυτό συνέβη και στην επαρχία. Δείτε στην επαρχία, ποιοι καλό περνάνε στην περιφέρεια, ξέρετε. Οι συνεταιρισμοί, έτσι. Οι γεωπόνοι των συνεταιρισμών, αυτοί οι οποίοι χειρίζονται τους συνεταιρισμούς, έβρεχαν το βαμβάκι για να παίρνουν την επιδότηση 10 φορές επάνω. Εμφανίσαμε σιτάρι περισσότερο από το Βολόνο. Τον είπα για τη Σοβιετική. Ένα έλεος. Δηλαδή ντροπή. Οι υπόλοιποι όμως αγρότες. Οι υπόλοιποι εργάτες. Ο υπόλοιπος κόσμος. Δεν συμμετείχε σε αυτό το πάρτι. Δυσφημίστηκε όμως και η εργατική τάξη και η εργατική συνείδηση και βεβαίως αυτό που έλεγε 17 Νοέμβρη. Δεν έχουμε για σοβαρούς επιχειρηματίες. Δεν έχουμε σοβαρό καπιταλισμό. Υπ' αυτήν την έννοια κατέρευσε μαζί το σύστημα. Πιστεύετε εσείς ότι ήταν όλα οργανωμένα τόσο καλά και υπήρχε ένας λαός όριμος, ωραίος και έτοιμος να κάνει τα πάντα? Έβρισκαν μισθοφόρους παντού. Αυτή είναι η καθεστωτική τάξη, κύριε Αρώνη, την οποία δεν την εξετάσαμε ποτέ ούτε στις εκπομπές μας, ούτε κάναμε την έρευνα που έπρεπε για να τους ξεπαστρέψουμε. Είναι ένας στρατός ολόκληρος γύρω από τους κομματικούς μηχανισμούς. Ένα λεπτό μου γίνεται. Θα σας το δώσω αμέσως μετά το διάλειμμα. Παρακαλώ. Γιατί εδώ θα δείτε τώρα ποια πρόσωπα περιλάβουν από εδώ και θα καταλάβετε γιατί υπάρχει πλέον καθεστωτική τάξη. Καθεστωτική δεν είναι νεολογισμός, είναι γεγονός. Είναι καθεστωτική τάξη, υπαρκτή, η οποία λειτουργεί και έχει το δικό της παρακράτος. Το σπίτι είναι μηχανή. Δώσ' του τα εξαρτήματα που του αξίζουν. Cites Plissé ETEM.
Κορυφαία αντοχή, αμέτρητες εφαρμογές. ΕΤΕΜ, παράθυρο στο